Είμαστε παρέα με την κυρία Μαρίτσα Καραφατσούλη. Η κυρία Καραφατσούλη είναι δεξιοτέχνης, θα λέγαμε, στις παραδοσιακές στολές. Κυρία Μαρίτσα, πόσα χρόνια ασχολείστε με τις στολές? Γύρω στα 50. Πώς ξεκινήσατε? Στην αρχή έραβα διάφορα πράγματα και έραψα σε ένα σύλλογο γυλαικάκια απλά. Μετά τα έφερε να τα κυνηγήσω και από εκεί ξεκίνησα. Με έφερε κάτι δείγματα, βρήκα κι εγώ βιβλία, δεν είχα κι εγώ ιδέα και επειδή μ' άρεσε, το ξεκίνησα και έχω κάνει πάρα πολλά. Και το δουλεύω πολλές ώρες. Πόσο δύσκολο είναι να ολοκληρώσετε μια στολή? Δύσκολο δεν μπορώ να πω. Αν διαθέτεις ώρες και δεν το βαριέσαι και το αγαπάς, είναι όλα εύκολα. Εγώ επειδή μ' αρέσει, το κάνω εύκολα. Τώρα αν το πιάσεις εσύ, μπορεί να είναι δύσκολο. Πόσο είδων στολές έχουμε εδώ στο νησί? Στο νησί δεν έχουμε πολλών. Εδώ στο νησί έχουμε το βράκα που είναι η παραδοσιακά. Ο βρακάς γενικά είναι και σαν νησιά ο αντρικός. Η αμαλία που είναι γενικό. Που και η ρεσό έχει κάτι άλλο, δεν είναι η βράκα. Η κατηχωριά που δεν βάζει την βράκα, είναι η φούστα. Είναι όμως το παραδοσιακά δηλαδή. Το πιο δύσκολο κομμάτι της στολής ποιο είναι? Το πιο δύσκολο μπορεί να σου πει είναι η τσολιάς. Γιατί έχει πιο πολλά και η αμαλία. Και η αμαλία και αυτή έχει, δουλειάς έχει. Περνάει θέσεις ώρες. Για πείτε μου, στο τζολιά, ποια είναι τα κομμάτια που πρέπει να φτιάξετε? Θα κάνω τη φουστανέλα που είναι 400 τόσα, δεν την κάνουμε τόσο γιατί δεν σηκώνεται δηλαδή. Είναι το πουκάμισο, το γυλαίκο, ζώνη, καρστοδέτα, καπέλο, είναι πολλά κομμάτια. Και στα μικρά που κάνουμε, γιατί τα νοικιάζουμε αυτά, είναι τα ίδια κομμάτια, πρέπει να έχει και αυτό. Μικρά, αλλά τα ίδια κομμάτια. Αυτό είναι το παραδοσιακό. Πιο πολύ το καρό το φάζει, πιο πολύ αγιάσω αυτό το καρό. Είναι συμπληρωμένοι αυτοί το ρούσικο και το μαντιλάκι πάνω, μέχρι εκεί. Είναι το παραδοσιακό. Αυτό είναι δίπλα ένα τσουλιαδάκι. Ο τσουλιάς είναι φουστανέλα, πουκάμισο, γυλαίκο, ζώνη, καρσοδέτες και καπέλο. Αυτός είναι ο βρακάς ο Μυτιλινιός. Και αυτός είναι βράκα, πουκάμισο, γυλαίκο, ζωνάρι και καπέλο. Αυτή την έκανα από ένα βιβλίο που είχε το Βασίλισσα Αμαλία, που το έβγαλε το, και ήταν έτσι με το βιλουδάκι, τα ξησίκουσα και την έχω και μ' άρεσε και το έφτιαξα. Και αυτή είναι η Αμαλία, αλλά παλιά άλλο πράγμα. Είναι ο τσουλιάς, είναι φουστανέλα, το πουκάμισο, όλα πάνω. Τι φάσματα κυρίως χρησιμοποιείτε για τη στολή? Το βελούδο, τσόχα, η φαντά, ναι, διάφορα. Προηγουμένως είπατε ότι ξεκινήσατε φτιάχνοντας στολές για έναν σύλλογο. Ναι, από εκεί και πέρα, ναι. Οι γονείς παραγγέλνουν στολές για τα παιδιά τους και πώς είναι το επάγγελμα με τον πάροδο του χρόνου? Δηλαδή συνεχίζουν να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον ή βλέπετε να μειώνεται? Ποια είναι η άποψή σας? Έχει μειωθεί τώρα με αυτή την κατάσταση, έχουν μειωθεί όλα. Μειώθηκε και αυτό, δεν κάνει πια στολές. Και αυτά που νοικιάζαμε 2-3 χρόνια ήταν σε μια αποθήκη κλειστά. Δεν έχει κινήσει. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνει, αν ανοίξουν και αν θα συνεχίσουν, που νομίζω, ας πούμε, θα πρέπει παρελάσεις να γίνονται. Πώς αισθάνεστε εσείς όταν ολοκληρώσετε μια στολή που ουσιαστικά είναι και ένα έργο? Πολύ ωραία, και όταν κάνει παρέλαση και τα βλέπεις κάτω στο παραλία, τα καμαρώνεις. Λες, εγώ τα έκανα. Το μαγαζάκι σας πού βρίσκεται? Πού μπορεί δηλαδή να σας βρει κάποιος? Το μαγαζάκι τώρα εγώ το δουλεύει η κόρη μου. Και εγώ βοηθάω και είναι ο οδός Βυζαντίου 11, εδώ στο πλατεία Αλυσίδας, μέσα ένα στενό είναι. Και εκεί φτιάχνουμε άμα παραγγείλουν. Παραμονές 25, πόσες ώρες μπορεί να ήσασταν πάνω από το μηχανή? Άμα παραγγείλουν, έχουμε. Άμα δεν παραγγείλουν, τώρα ήδη έχουμε ραμμένα. Από αυτά τα χρόνια που σου λέω εγώ, έραβα κάθε τόσο και υπάρχουν ραμμένα. Δεν μπορώ να πω τι παραγγέλνουν. Ούτε από συλλόγοι, ούτε και ιδιώτες δεν παραγγέλνουν τώρα. Είναι δύσκολα τα οικονομικά τους. Το θέλουν, το λαχταράν, αλλά βουλεύονται να νοικιάσουν ένα και μέχρι εκεί.